καλησπέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή αυτού διοικητικά, Δευτέρα, 4 Μαρτίου. Μέχρι και τις 7.30 θα είμαστε μαζί σας για να δούμε θέματα επικαιρότητας που αφορούν την αυτοδιοίκηση και τους Δήμους, φυσικά και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μία σοβαρότατη υπόθεση αναδεικνύει η παράταξη της ανταρσίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει να κάνει με το ΣΕΙΣΟΥ, την φημολογούμενη ιδιωτικοποίησή του, καθώς, όπως είναι γνωστό και μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει αντιδράσεις. Ένας από τους αριθμούς, ένας από τους ΚΑΕΚ που από το κτηματολόγιο αποδεικνύεται ότι είναι έκθεση που περνά στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι και αυτός που αναφέρεται στο δάσος του ΣΕΙΣΟΥ. Φυσικά, όπως θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και θα μας πει και ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Χαντζημίσης που είναι κοντά μας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Το θέμα το είχε αναδείξει και από την πρώτη στιγμή τόσο η παράταξη της ΛΑΕ και η κυρία Χαραλαμπίδου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όσο φυσικά και ο ίδιος ο Δήμαρχος Νεάπολης Αιγαίων, ο κύριος Σίμος Δανιλίδης, γιατί ένα μεγάλο μέρος του ΣΕΙΣΟΥ ανήκει στο δικό του Δήμο, ως έκταση φυσικά. Και τώρα βλέπουμε και την δημοτική παράταξη στο Δήμο Θεσσαλονίκης από την ανατροπή, όσοι πρόσκειται στην ανταρσία, να δίνουν μια νέα διάσταση. Ποιοι είναι οι φόβοι που εκφράζονται σήμερα, Χρήστο, να δούμε. Το ερώτημα που βάζει λοιπόν η παράταξη είναι: μπορεί κάποια μέρα να χρειαστεί να πληρώνουμε Θεσσαλονικείς για να κάνουμε μια βόλτα στο δάσος της πόλης μας? Και η απάντηση είναι ναι, αν τους αφήσουμε ανενόχλητοι να κάνουν τα σχέδιά τους, αναφέρει. Με τον τίτλο «Αποχαιρέτα το ΣΕΙΣΟΥ στο πύρετο υπερταμείο». Σύμφωνα λοιπόν με τη δύναμη ανατροπής, το ΣΕΙΣΟΥ έχει δοθεί στην ΕΤΑΔ ΑΕ που από το 2016 έχει υπαχθεί στο υπερταμείο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το ΣΕΙΣΟΥ έχει παραμείνει στην ΕΤΑΔ ως φιλέτο και δεν έχει εξαιρεθεί. Στη συνέχεια αναφέρεται σε παράγοντες της πόλης, όπως ο Δήμαρχος, υποψήφιοι δήμαρχοι, όπως η κυρία Νοτοπούλου, τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, ότι δεν αναφέρουν το ζήτημα αυτό, δεν τους αφορά, διότι κάποιοι είναι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι άλλοι είναι αυτοί που ψήφισαν το ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει, δεν μπορούν να το συζητήσουν. Η δύναμη ανατροπής σημειώνει το υπερταμείο λειτουργεί ως χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Η διοίκησή του ελέγχεται από την Τρόικα, που αποτελείται από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Το μόνο που τους νοιάζει και τους ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετήσουν απευθείας τους δανειστές και δεν θα διστάσουν σε καμία στιγμή να νοικιάσουν το ΣΕΙΣΟΥ. Στην ανακοίνωσή τους, λοιπόν, τα μέλη της δύναμης ανατροπής αναφέρουν ότι μάλλον κάνουν έκκληση στους συλλογικούς φορείς, στις συλλογικότητες, δημοτικά σχήματα και σωματεία να παρέμβουν οργανωμένα έτσι ώστε να αποτραπεί αυτή η αξιοποίηση εντός εισαγωγικών του ΣΕΙΣΟΥ, Κατερίνα. Πάντως, Χρήστο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ούτε στα ερωτήματα και στα έγγραφα που έχει στείλει ο Δήμαρχος, ο κ. Δανιλίδης, Νεάπολης Αιγαίων, ούτε η κυρία Χαραλαμπίδου, ούτε ερώτηση βουλευτών που έχει κατατεθεί. Κάτι επίσημο όσον αφορά το μέλλον αυτών των εκτάσεων, γιατί δεν είναι μόνο το ΣΕΙΣΟΥ, είναι ο Λευκός Πύργος. Ο Λευκός Πύργος, η Ρωτώντα, πάρα πολλά μνημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Επίσημες απαντήσεις μέχρι στιγμής δεν έχουμε για να δούμε τι μέλη γενέστε. Δεν έχουν εξαιρεθεί από το υπερταμείο. Διότι το ΣΕΙΣΟΥ ανήκει στην ΕΤΑΔ και ως φιλέτο, όπως το αναφέρει η δύναμη ανατροπής. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα τώρα, Χρήστο, που απασχολεί ιδιαίτερα την πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει να κάνει με την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Πριν από λίγες ημέρες είδαμε ότι η ιδιοκτησία του πάρκινγκ που στεγάζεται, που είναι εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο χώρο, δεν αποχώρησε από το σημείο και λειτουργεί ακόμη ως πάρκινγκ. Στην ουσία όμως τρέχουν ακόμη τα σχέδια του Δήμου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια παρέμβαση του υποψηφίου Δημάρχου Μιχάλη Τρεμόπουλου, η οποία λέει τι. Ο κύριος Τρεμόπουλος λοιπόν απευθύνει έκκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης να υποστηρίξουν την πλατεία ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας όπως έχει σχεδιαστεί και να μην ξαναμπλοκάρουν τις σχετικές αποφάσεις, καθώς όπως αναφέρει δεν είναι σχετική η δημιουργία πάρκινγκ υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία αυτή. Η οικολογία δεν μπορεί να γίνει στην ουσία. Δεν μπορεί να γίνει, ακριβώς. Είναι ανέφικτη. Ακριβώς, είναι ανέφικτη. Υποστηρίζει λοιπόν ότι εκτός του ότι η πόλη δεν μπορεί να αντέξει μεγαλύτερη υποστήριξη της χρήσης του ΙΧ, ένα βασικό επιχείρημα για τη μη κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ελευθερίας είναι και οι αρχαιότητες που σχετίζονται με τα παλαιοχριστιανικά τείχη της πόλης, τα οποία σύμφωνα με όλες τις αρχαιολογικές ενδείξεις βρισκόταν στο βόρειο μέρος της σημερινής πλατείας προς την οδό Μητροπόλεως.
Αναφέρει λοιπόν ότι υπάρχουν και αρχαιότητες εκεί, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν και όχι να γίνουν πάρκινγκ. Η δημιουργία μικρού υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο, λέει, θα καθυστερήσει το έργο, δηλαδή την ανάπλαση της πλατείας, αλλά και δεν θα προσφέρει καμία δραστική λύση στο ζήτημα των θέσεων στάθμευσης. Αντίθετα. Αυτό στην ουσία έγινε και στην πλατεία Δικητηρίου, εκεί που τελικά ξεκίνησε μια διαδικασία για έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης. Αναδείχθηκαν οι αρχαιότητες, όπως πολύ καλά ξέρουμε, και σήμερα είναι στο σημείο που είναι η πλατεία Δικητηρίου. Ο υποψήφιος δήμαρχος, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, λοιπόν, λέει ότι δεν μπορεί να καταδικάζεται ο χώρος της πλατείας Ελευθερίας σε χρόνια καθυστέρηση και απραξίας για χάρη μόνο κάποιων λίγων και αμφίβολων θέσεων στάθμευσης. Η ανάπλαση που σχεδίασε εδώ και καιρό ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να προχωρήσει με τη μετατροπή της πλατείας σε ένα αστικό αλσίλιο και τόπο ιστορικής μνήμης για το Μαύρο Σάββατο του 1942, όταν συγκεντρώθηκαν εκεί χιλιάδες Εβραίοι συμπολίτες μας από τα ναζιστικά στρατεύματα και αφού υπέστησαν δημόσιο εξευτελισμό, στάλθηκαν σε καταναγκαστικά έργα και στο θάνατο. Εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, αναφέρει ο κ. Τρεμόπουλος, εισηγούμαστε τη δημιουργία γραμμής τραμ, συνδυαστικά, θαλάσσια αστική συγκοινωνία, ποδηλατόδρομο και πεζοδρόμηση της λεωφόρου Νίκης, ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης. Και μάλιστα αναφέρει ότι εδώ θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ελληνικών πόλεων, όπως τα Τρίκαλα και η Λάρισα, με τα αποτελέσματα που τα έχουμε δει όλοι και τα χαιρόμαστε, Κατερίνα, θα έλεγα. Πάντως, μέσα από το βήμα αυτής της εκπομπής, ο Δήμος Τρικαίων είναι πάντα παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους υποψηφίους. Έχω την εντύπωση πως ναι. Γνωρίζει πολύ καλά ότι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από υποψηφίους να θέλουν να μιμηθούν το Δήμο Τρικαίων. Και καλά κάνουν βέβαια, αλλά είναι και λίγοι αυτοί που πραγματικά μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη ό,τι γίνεται στα Τρίκαλα, Χρήστο. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, Κατερίνα. Και όταν συζητάμε για όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή για την πεζοδρόμηση της λεωφόρου Νίκης, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να μπουν κάτω για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η πόλη και αν γίνεται. Και αν γίνεται, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, οπωσδήποτε, σαν εικόνα τουλάχιστον και σαν αίσθηση για την πόλη. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι ωραίο. Προϋποθέτει βέβαια μια εφικτή και ρεαλιστική μελέτη. Τώρα, αυτό ακριβώς. Χρήστο, στο διατάφτα θα τον και στους αριθμούς, θα λέγαμε, Κατερίνα. Ναι, στους αριθμούς που κάποιοι τους αμφισβητούν φυσικά. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αν αυτό που υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι απλά είναι δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν τη στιγμή, την πρόθεση μιας δεδομένης στιγμής. Έχουμε 2 μήνες και κάτι μέχρι τις εκλογές. Μία δημοσκόπηση στην εφημερίδα Θες News βλέπει το φως της δημοσιότητας σε σχέση πάντα με τις εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης και δίνει πρωτιά στον κύριο Ταχιάο με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, 21,3% συγκεκριμένα. Ακριβώς. Ο κύριος Ταχιάος, λοιπόν, λαμβάνει ποσοστό 21,3% στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση οι Θεσσαλονικείς κατατάσσουν την υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου με ποσοστό 10,08%. Ο Γιώργος Ορφανός ακολουθεί με 10,6%. Παναγιώτης Ψωμιάδης 9,8%. Υποψήφιος με το Κινάλ Σπύρος Βούγιας 9,2%. Κωνσταντίνος Ζέρβας 4,5%. Σωτήρης Ζαριανόπουλος από το ΚΚΕ 2,9%. Αρτέμης Ματθεόπουλος με την παράταξη της Χρυσής Αυγής 2,8%. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Χάρης Αϊδονόπουλος με 2,1%. Οι υποψήφοι δήμαρχοι Εφρέμ Κυριζίδης, Μιχάλης Τρεμόπουλος παίρνουν 2% έκαστος και τις επόμενες θέσεις στην πρόθεση ψήφου καταλαμβάνουν οι Πέτρος Λεκάκης και Γιάννης Κουριανίδης με 0,7% ο καθένας. Ο Βασίλης Μωυσίδης παίρνει 0,5% όπως και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Στεργίου, αν και δεν έχει δηλώσει υποψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ενώ ο Γρηγόρης Ζαλωτιάδης και ο Γιάννης Νασιούλας αγγίζουν το 0,2%, ενώ το 1,7% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα ψηφίσει άλλο υποψήφιο και το 2% θα ρίξει λευκό ή άκυρο. Έχουμε και αναποφάσεις τους. Έχουμε και αναποφάσεις τους και είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 15,5%, ενώ σε αυτήν τη δημοσκόπηση δεν περιελήφθη η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Μένουμε Θεσσαλονίκη, η οποία κατεβαίνει στις εκλογές με τον υποψήφιο δήμαρχο Γιώργο Ρακά. Η οποία παράταξη φιλοξενήθηκε την περασμένη Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή και τα μέλη της βέβαια εξέφρασαν το παράπονο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος. Ήταν ο κύριος Ρακάς, είχαν μοιράσει τη διετία με τον κύριο Σεβρή. Στη δεύτερη διετία, στο δεύτερο μισό αυτής της θητείας, είχε αναλάβει ο κύριος Σεβρής. Άρα λοιπόν κάποιοι τους ψήφισαν και αυτούς τους ανθρώπους σίγουρα.
και αυτή την παράταξη. Σε αυτά τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης όμως, Χρήστο, υπάρχουν και οι αντιδράσεις του νυν αντιδημάρχου Πέτρου Λεκάκη, ο οποίος είναι και ο ίδιος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, καθώς η δημοσκόπηση φαίνεται να του δίνει πολύ χαμηλό ποσοστό. Ακριβώς. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό που λαμβάνει ο κύριος Λεκάκης και είναι 0,7%. Με έκπληξη αλλά και οργή διαβάζω το τελευταίο μήνα της δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται και αφορούν πρόθεση ψήφου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αναφέρει. Είναι σαφές πως δεν αποτυπώνουν πρόθεση ψήφου αλλά τις πολιτικές προθέσεις ή τους ευσεβείς πόθους κάποιων. Κατανοώ την ανάγκη κάποιων δημοσκόπων να βγάλουν το χαλτζιλίκι τους, όπως και την αγωνία ορισμένων κομματικών υποψηφίων που παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις με τα χρήματα που τα κόμματά τους διαθέτουν. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, τουλάχιστον να φαίνεται λιγότερο κακοστημένο. Άρα μιλάει για στημένες δημοσκοπήσεις και μάλιστα κακοστημένες. Και ξεπερασμένες πρακτικές, αναφέρει ο κ. Λεκάκης. Είναι που δεν μπορούν, όπως λέει, να διαμορφώνουν το εκλογικό τοπίο. Βέβαια, εγώ θα σταθώ και πάλι στο ότι 15,5% των ερωτηθέντων είναι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή και ξέρουμε πολύ καλά πώς οι αναποφάσιστοι τελικά βγάζουν και αποτέλεσμα, Χρήστο. Και επίσης, Καταρίνα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη δημοσκόπηση που είχαμε δει, ήταν πολύ διαφορετική η κατάταξη των υποψηφίων. Υπήρχαν οι διαφορές, ναι. Υπήρχαν οι διαφορές. Μένει να δούμε φυσικά όσο περνάει ο καιρός πώς θα αποτυπώνεται η πρόθεση ψήφου των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Είναι και αυτό ένα αποτύπωμα της στιγμής. Είναι. Εκείνη τη στιγμή που έγινε. Αυτή ήταν η εικόνα. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται. Πάντως, Χρήστο, αν εμείς κάναμε μια δημοσκόπηση σε ένα δείγμα αρκετά ενδεικτικό σε πάρα πολλούς δήμους, μέσα από τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα λέγαμε ότι ποιον θα ψήφιζαν ή αδήμαρχο, αυτόν που θα τους καθαρίσει, θα τους κάνει πεζοδρόμια, θα τους βρει χώρους στάθμευσης, αλλά και ελεύθερους χώρους για να περπατούν. Ακριβώς με αυτή τη σειρά σε που τα είπες, Κατερίνα, νομίζω είναι ο κοινός παρονομαστής και κυρίως η καθαριότητα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Βέβαια, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, και στον Δήμο Παύλου Μελά έχουν σοβαρότατα προβλήματα με την καθαριότητα, αλλά επίσης βάζουν μπροστά και ζητήματα στάθμευσης και πεζοδρομίων, καθώς και εκεί είναι ελάχιστοι οι χώροι που μένουν για τους πεζούς στις αυτοψίες και μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas αποτυπώσαμε το τι θέλουν οι άνθρωποι σε μια γειτονιά του Δήμου Παύλου Μελά και τι ζητούν από την νέα διοίκηση του Δήμου, όποια και να είναι αυτή, όταν εκλεγεί. Μετά την βιοκλιματική αναβάθμιση που έγινε στην περιοχή των νεόκτιστων του Δήμου Παύλου Μελά, οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρθηκαν στην έλλειψη χώρων στάθμευσης. Πλέον αρκετοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους στους πεζόδρομους. Γενικότερα με την έλλειψη πάρκινγκ υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορεί να γυρίσει η κάμερα να δει τα πεζοδρόμια, είναι όλο γεμάτα αμάξια. Δεν είναι ψευτικά, αληθινά είναι τα αμάξια. Δεν είναι πλαστικά. Αφού δεν έχει πάρκινγκ, ο κόσμος τι θα κάνει. Πρόβλημα με το πάρκινγκ της περιοχής, λόγω της... Ναι. Έχει αλλάξει, όπως βλέπετε. Έχουν γίνει διάφορα πεζοδρόμια, έχουν στενέψει οι δρόμοι, αλλά έχουν μειωθεί οι θέσεις πάρκινγκ. Εντάξει, οι δρόμοι πάντα είχαν προβλήματα, πάντα χρειαζόντουσαν επισκευές. Πολύ ωραίο, φώτα, όλα πολύ ωραία, αλλά έχουν φοβερό πρόβλημα οι κάτοικοι με το πάρκινγκ. Όσον αφορά τώρα και αυτό το έργο, αλλά και γενικότερα για την καθαριότητα, είστε ικανοποιημένοι? Ναι, πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ εργάζομαι στο σχολείο, είμαι σχολική τροχονόμος. Πολύ ευχαριστημένοι από την καθαριότητα. Πεζόδρομος. Ούτε να μπεις μπορείς, ούτε να βγεις μπορείς, τίποτα. Η μελέτη είναι αυτό που κάνανε. Όλα έχουν σπάσει. Μαγαζιάνι, θα μπει το φορτηγό να ξεφορτώσει, δεν θα σπάσουν τα πλακάκια. Αυτές οι αειδίες σε ένα χρόνο θέλουν βάλει αντικατάσταση όλα. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Κάνουμε πολλές φορές το γύρο για να παρκάρουμε. Στην αναβαθμισμένη αυτή περιοχή, οι φθορές στα πεζοδρόμια είναι εμφανείς, ενώ παρουσιάζονται προβλήματα μετά από κάθε βροχόπτωση λόγω κάποιων αστοχιών στην εκτέλεση εργασιών. Όταν βρέχει, το φρεάτιο πιστεύω μπήκε ανάποδα, κατά τη δική μου γνώμη, γιατί τα νερά δεν μπαίνουν μέσα στο φρεάτιο. Έρχονται πάνω μου τα νερά. Ενώ υπάρχει φρεάτιο, το έχουν βάλει ανάποδα. Όσον αφορά την καθημερινότητά σας, η καθαριότητα, είστε ικανοποιημένοι? Ναι. Είμαστε. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν προβλήματα όμως? Ελάχιστα. Δηλαδή κάποιους δρόμους που περπατάω, οι δρόμοι είναι σε γενικές γραμμές καλές. Τώρα δεν έχω εικόνα γενικότερα του Δήμου. Για το θέμα της καθαριότητας, τα σχόλια των κατοίκων που διαμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν και θετικά αλλά και αρνητικά. Όσον αφορά την καθαριότητα, είστε ικανοποιημένος? Όχι, φυσικά. Όχι. Υπάρχει πρόβλημα? Γενικά υπάρχει σε αυτό το τομέα οργάνωση, τέτοια υπάρχει σίγουρα.
Καθημερινότητα της καθαριότητας στο Δήμο κτλ. Είστε ικανοποιημένος? Όχι και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε γεμίζουν σκουπίδια που αργούν να τα κουβαλάνε. Κάποιες περιπτώσεις, εντάξει, μπορεί να βελτιωθεί λίγο. Αυτά. Η οδοποιία σας ικανοποιεί, ο δρόμος σας, που είναι κατάσταση του δρόμου? Τώρα για δρόμους, αν μιλάτε, έχω αγανακτήσει από τις λακκούβες, από τα σκαψίματα. Σήμερα, άμα περάσει ο ΤΕ, παράδειγμα, αύριο μπορεί να περάσει η ΔΕΗ, η ΔΑΗ, ξέρω εγώ. Καθημερινά γίνεται αυτό το βιολί. Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Καθαριότητα στα πάρκα μας, έτσι, όπου παίζουν τα παιδιά μας και υπάρχει θέμα σοβαρό σε αυτό. Δηλαδή, βγαίνουμε οι γονείς και καθαρίζουμε και μαζεύουμε τα σκουπίδια στις σακούλες. Όσον αφορά την καθαριότητα, είστε ευχαριστημένοι? Ούτε καθαριότητα. Ούτε καθαριότητα. Γύρισε να δείτε. Γύρισε να δείτε. Τώρα πει τα φύλλα τα μαζέψαν. Πριν μαζέψουν τα φύλλα και έβρεχε, φοβόμαστε να βγούμε ξεμισκό το δούμε και γλιστρήσουμε. Για την κακή κατάσταση της ασφάλτου, από ορισμένους εκφράστηκαν παράπονα λόγω των έργων που γίνονται από διάφορους οργανισμούς του δημοσίου αλλά και ιδιώτες. Πολλά έργα γίνονται. Βάλανε τώρα, πώς τα λένε, ίντερνετ. Τα σκάψουν. Μετά θα έρθει ο ΤΕ, θα ξανασκάψει. Μετά θα έρθει η λάμπα, θα ξανασκάψει. Όλο προβληματάκι αυτά είναι για να καλυτερεύσουμε. Με άσφαλτο μιλάτε? Σίγουρα. Πολλές λακκούβες, βροχές, πλημμύρες. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, χαλά τα μάξια σας? Ναι, όταν το μάξι ταλαιπωριέται, σίγουρα θα βγάλει πρόβλημα. Σίγουρα. Τα παράπονα των κατοίκων κατέδειξαν την καθημερινότητά τους στις γειτονιές συγκεκριμένης περιοχής, παρόλο που μίλησαν στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι για ένα σημαντικό έργο που άλλαξε την εικόνα στις γειτονιές τους. Αυτά λοιπόν ισχύουν για τις γειτονιές του Δήμου Παύλου Μελά, εκεί όπου οι κάτοικοι παραπονιούνται ακόμη και για φρεάτια, όπως ακούσαμε την κυρία να λέει, τα οποία έχουν τοποθετηθεί ανάποδα. Υπάρχουν τέτοιες κακοτεχνίες, γίνονται κάποιες δουλειές οι οποίες ίσως από ταχύτητα ή από άλλους λόγους δεν εξυπηρετούν τελικά τους λόγους τους οποίους θα έπρεπε κανονικά και ταλαιπωρούνται εξαιτίας όλων αυτών οι πολίτες. Στο Δήμο Θερμαϊκού τώρα οι πολίτες θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μια ενδιαφέρουσα ημερίδα στις 27 Μαρτίου, είναι η μέρα Τετάρτη, η οποία θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στους νέους επιβάτες και αφορά το πολύ ενδιαφέρον θέμα για τις υπατήτηδες, την μετάδοση, την πρόληψη, αλλά και τις νέες θεραπείες. Παράλληλα, θα γίνουν και κάποιες δωρεάν εξετάσεις σε όσους παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, την ιατρική εκδήλωση. Εμείς να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους ομιλητές. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κολάρας, ο οποίος είναι διευθυντής ΕΣΥ και λοιμοξιολόγος στην Αλφα Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ, επίσης όμως είναι και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θερμαϊκού. Καλησπέρα σας κύριε Κολάρα, σας καλησπέρα, ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Σμυρλή, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να μας πείτε κάποια στοιχεία που είναι χρήσιμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση και την σημασία της βέβαια, γιατί ο κόσμος θα έπρεπε να παρακολουθήσει μια τέτοια ιατρική εκδήλωση πέρα από τις εξετάσεις δωρεάν που θα γίνουν. Ποια είναι η σημασία του να γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τις υπατήτηδες και τις λοιμώξεις όπως είναι φυσικά και το AIDS? Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις υπατήτηδες πανελλαδικά και σε όλο τον κόσμο αλλά και πανελλαδικά είναι ότι είναι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχει υπατήτηδα και δεν το γνωρίζει. Και επειδή πλέον οι υπατήτηδες είναι αρρώστιες και η υπατήτηδα Β και η υπατήτηδα C που θεραπεύονται πλήρως με φάρμακα, έτσι λοιπόν το βασικό είναι κάποιος να γνωρίζει ότι έχει την υπατήτηδα. Σας είπα το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι κάποιος δεν γνωρίζει ότι την έχει. Και βέβαια μόλις όταν μάθει η θεραπεία πλέον είναι πολύ απλή και για την υπατήτηδα Β που εδώ και χρόνια βέβαια θεραπευόταν, αλλά τα τελευταία χρόνια η υπατήτηδα C έχει μια πολύ γρήγορη και πλήρη ίαση με τις νέες θεραπείες που είναι ένα χάπι για 3 μήνες παίρνει ο ασθενής και με αυτή τη θεραπεία πλέον 99% θεραπεύεται πλήρως. Αυτό είναι φέρει, για δηλαδή, τη ΣΕ. Η υπατήτηδα ΣΕ. Ναι, η υπατήτηδα Β δεν ήταν μια κατάσταση λίγο πιο δύσκολη? Η υπατήτηδα Β δεν είναι δύσκολη ιδιαίτερη κατάσταση, απλώς εκεί η θεραπεία είναι μακροχρόνια. Είναι παραπάνω μήνες ή και χρόνια. Το καλό με την υπατήτηδα Β είναι πλέον ότι υπάρχει, όπως ξέρουμε, και το εμβόλιο. Και προφυλάσσιο. Αυτό που τον ακολουθήσω, ενώ για την υπατήτηδα ΣΕ δεν υπάρχει εμβόλιο. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλοί κόσμος έχει αυτές τις αρρώστιες, τους ιούς και δεν το γνωρίζει για τις υπατήτηδες. Για το AIDS βέβαια είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Εντάξει, πολλοί κόσμος, ο περισσότερος κόσμος που έχει AIDS κάνει εξετάσεις και το
το διαγνώσει σχετικά νωρίς. Λίγος είναι ο κόσμος που θα διαγνώσει πλέον αργά το HIV. Και θέλει και εκεί μια ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν έχουμε μια επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά. Όσον αφορά την υπατήτηδα Β και το εμβόλιο, να ρωτήσουμε μία διευκρίνηση, βέβαια, κύριε Κολάρα. Ναι. Το εμβόλιο μπορεί να γίνει και σε ενήλικες, ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει ή έχει χαθεί, γιατί ήταν σε κάποιες δόσεις στο παρελθόν, σωστά. Ναι. Στα παιδιά δεν γίνεται σε κάποιες δόσεις. Ναι, γίνεται και σε ενήλικες, αφού πρώτα κάποιος κάνει μία εξέταση αίματος να δει μήπως έχει αντισώματα, μήπως έχει περάσει στο παρελθόν υπατήτητα Β και δεν το γνωρίζει και έχει κάνει αντισώματα. Οπότε εκεί δεν χρειάζεται να κάνει. Το να έχει περάσει υπατήτητα Β και να μην το γνωρίζει σημαίνει ότι πλέον το μεταδίδει κιόλας ή όχι, ως φορέα ή μένει φορέα. Να έχει περάσει υπατήτητα Β και να έχει κάνει αντισώματα. Υπάρχει η περίπτωση να έχει περάσει υπατήτητα Β και να είναι φορέας και να το μεταδίδει. Αυτά τα δύο σενάρια παίζουν. Εάν το μεταδίδει, πρέπει να κάνει θεραπεία, να θεραπευτεί για την υπατήτητα Β. Αν έχει κάνει αντισώματα, δεν χρειάζεται να θεραπευτεί ούτε να κάνει εμβόλιο. Έχει κάνει αντισώματα και έχει μια φυσική ανοσία, όπως λέμε. Το προφυλάσσει από υπατήτητα Β. Μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν και θα μπορέσουν να μάθουν και να ρωτήσουν όσοι παρακολουθούν. Να μάθουν βέβαια, να ρωτήσουν και να εξεταστούν δωρεάν με το γρήγορο τεστ. Δηλαδή εκεί θα γίνουν εξετάσεις, οι οποίες το αποτέλεσμα θα πάρθει μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά δηλαδή, με το γρήγορο τεστ με μια σταγόνα αίματος, θα μάθει κανείς αν έχει υπατήτητες ή AIDS. Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το γρήγορο αυστηρά, τεστ. Ανώνυμα και προσωπικά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει κάποιος να κάνει περαιτέρω εξετάσεις και να πάει στον γιατρό του και να κάνει ό,τι πρέπει για να θεραπευτεί αν έχει κάποια από αυτές τις υιογενείς μεταδοτικές νόσους. Πόσο αξιόπιστο είναι το γρήγορο τεστ, κύριε Κολάρα? Το γρήγορο τεστ είναι περίπου 98% αξιόπιστο. Δηλαδή γίνεται μια σταγόνα αίματος και είναι κατά 98% αξιόπιστο. Υπάρχει ένα ποσοστό 2% να μην είναι αξιόπιστο. Και πότε είναι αυτό? Εάν κάποιος έχει κάνει κάτι πολύ πρόσφατα, δηλαδή έχει πάει κάποιος και έχει κάνει μια σεξουαλική, παράδειγμα, είχε επαφή πολύ πρόσφατη και μετά από και έρχεται να κάνει αυτό το τεστ μια εβδομάδα με 10 μέρες αμέσως μετά από αυτή τη σεξουαλική επαφή, πιθανόν να πέσει αυτό το 2%. Μπορεί να ανιχνεύσει κάποιον δηλαδή που έχει προσληφθεί μέχρι και πόσο, και πριν από ένα μήνα? Ναι, ναι, πριν από ένα μήνα μπορεί να ανιχνεύσει. Να υπάρχει ένα παράθυρο περίπου που είναι κάπου εκεί στις 20 μέρες με ένα μήνα και αυτό είναι περίπου στο 2% μπορεί να συμβεί. Εάν όμως έχει κάνει κάποιος κάτι πολύ πολύ ύποπτο, δηλαδή έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ύποπτο, έχει μια πολύ ύποπτη σεξουαλική επαφή, καλό να κάνει και μια δεύτερη εξέταση αίματος. Μάλιστα. Θα τα δει και εσείς θα συμβουλέψετε ανάλογα, φαντάζομαι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του καθένα. Ναι, πάντα κάθε περίπτωση είναι τελείως εξατομικευμένη. Όλοι οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε έτσι. Και κάθε περίπτωση είναι μοναδική από μόνη της. Έτσι λοιπόν, είναι εξετάσεις οι οποίες διασφαλίζουμε μεγάλο ποσοστό την ανίχνευση των ιών. Φτάνω, σας λέω, το 98%. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι το ιστορικό του ασθενούς. Όπου εκεί πάντα το ρωτάει ένας γιατρός και του λέει αν πρέπει να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό που θα κάνουμε εμείς την Τετάρτη 27 Μαρτίου στους νέους επιβάτες, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους δημότες του Δήμου Θερμαϊκού, αλλά όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει και να εκτεταστεί. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Λοιπόν, δεν απευθύνεται μόνο σε δημότες του Δήμου Θερμαϊκού και σε δημότες άλλων περιοχών δηλαδή. Όχι βέβαια. Και ότι υπάρχει κάποια λίστα με τηλέφωνο ή με ραντεβού που πρέπει να κλείσει κάποιος, μπορεί να έρθει εκεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση και να κάνει ταυτόχρονα και την εξέταση. Τι διάρκεια θα έχει η εκδήλωση, πόση ώρα θα είναι? Η εκδήλωση κρατάει περίπου 45 λεπτά η ομιλία και το τέτοιο, περίπου 45 λεπτά με μία ώρα. Και μετά θα υπάρχει και συζήτηση, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Μάλιστα. Και μετά, και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μετά θα γίνονται οι εξετάσεις. Κύριε Κολάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα χαρώ πολύ να πούμε περισσότερα από κοντά και για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε με τις ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία. Να σας φιλοξενήσουμε και να μας πείτε αναλυτικά για όλη αυτή τη δράση που είναι πολύ χρήσιμη και πρέπει να γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι. Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά, κυρία Σμιλή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, γεια. Πάμε εμείς σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας, Σοφία Μελισσουργού και Γιώργος Παπαγεωργίου, από το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης, για την διαβούλευση, την νεανική διαβούλευση για το City Branding. Θα είναι το επόμενο θέμα μας, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.